Πάμε πάλι. Σύνδεση με τον Σταύρο Κουμουλά, προκειμένου να μας δώσει έτσι το σκηνικό στο μέτωπο της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Κύριε Κουμουλά, ο λόγος σε εσάς. Ξεκίνησε η διάθεση, σωστά. Καλησπέρα σας. Βέβαια. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης την προηγούμενη Πέμπτη, στις 15 του μήνα. Έχει ξεκινήσει από πλευράς τιμής πάρα πολύ καλά. Τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τέτοια τιμή ξανά σε έναρξη χειμερινής περίοδου του πετρελαίου θέρμανσης. Ευελπιστούμε να έχουμε και σύμμαχο τον καιρό τις επόμενες ημέρες, ώστε να υπάρχει και ζήτηση. Παρόλα αυτά όμως τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ζήτηση λόγω της τιμής και έτσι είμαστε χαρούμενοι για αυτό το φαινόμενο. Αναφορικά τώρα με την πορεία των τιμών, ευελπιστούμε όλοι να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα. Από τι εξαρτάται αυτό όμως? Και εμείς το ευελπιστούμε και νομίζω ότι έτσι θα είναι, τουλάχιστον για το προσεχές δίμηνο, τρίμηνο, μέχρι τα τέλη του έτου σίγουρα. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία, διότι δημιούργησε ένα κράχα, το πούμε εντός αγωγικών, στην τιμή του διεθνούς πετρελαίου, και ο λόγος είναι ότι οι αεροπορικές σταματήσανε, τα τάνκερ σταματήσανε, όλο αυτό που έχει συμβεί με τον κοροναϊό έριξε τις τιμές διεθνώς πάρα πολύ χαμηλά, και έτσι από τη στιγμή που υπήρχε υπερπλεώνασμα του προϊόντος έπεσε η τιμή. Έτσι το εκμεταλλευόμαστε και εμείς. Και στο πετρέλαιο αλλά και στη βενζίνη, γενικά στα υγρά καύσιμα, η τιμή έχει πέσει πάρα πολύ και αυτό είναι προς όφελος και εμάς και των καταναλωτών μας φυσικά. Σε σχέση, κύριε Κουμουλά, με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, η ιονή είναι θετική, παρά το γεγονός ότι διανύουμε μία περίοδο πανδημίας. Ναι, είναι θετική. Σε σχέση με πέρυσι είναι μία διαφορά της τάξης των 20 λεπτών. Δηλαδή πέρυσι τέτοια εποχή ξεκινήσαμε με περίπου 90-95 λεπτά, φέτος ξεκινάμε με 78 λεπτά. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη και ήδη ο κόσμος το ψάχνει το πετρέλαιο και όσοι έχουν χρήματα καλό είναι να σπεύσουν να αγοράσουν πετρέλαιο, διότι είναι κακά τα ψέματα πολύ καλή τιμή. Ωστόσο, κύριε Κουμουλά, θέλω να σταθώ κάπου, όχι μόνο αυτοί που έχουν χρήματα και αυτοί που δεν έχουν χρήματα, καθώς φαντάζομαι και εσείς ο ίδιος θα διαθέσετε πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα και σε μικρού κόστους παραγγελίες. Ναι, φυσικά είμαστε υποχρεωμένοι εντός εισαγωγικών. Όταν έχουμε μικρές παραγγελίες, δεν μπορούμε να έχουμε απαίτηση από τον κόσμο να έχει από ένα ποσό X και πάνω. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτή την παράδοση και θα την κάνουμε. Εμείς τουλάχιστον στα δικά μας τα πρατήρια την κάνουμε. Ο καιρός όμως δεν βοηθά κακά τα ψέματα. Βλέπετε ότι διανύουμε τώρα το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Εντάξει, παρά το γεγονός τώρα ότι έχουμε μια ψυχάλα, πέσαμε στην περίπτωση. Αλλά οι καιρικές συνθήκες μέχρι και σήμερα ήταν καλοκαιρινές. Δεν βοηθάει ο καιρός. Είναι καλοκαιρινές και από ό,τι άκουγα και το προηγούμενο σας θέμα ήταν, μάλλον συνεχίζεται η καλοκαιρία. Αλλά ευελπιστούμε ότι λόγω της τιμής που είναι πάρα πολύ καλή, να πάμε καλύτερα. Να έχουμε ζήτηση. Και έχουμε ζήτηση. Δόξα τω Θεώ, έχουμε. Κύριε Κουμουλά, θέλω και ένα σχόλιο για τις τιμές στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Πού κινούμαστε? Κινούμαστε στο πετρέλαιο στο 1,13 με 1,15 και στην αμόλυβδη στο 1,36. Σχετικά χαμηλές τιμές. Επίσης, είναι πάρα πολύ καλές οι τιμές. Ναι, είναι χαμηλές οι τιμές. Είναι πάρα πολύ καλές οι τιμές. Είμαστε στην περίοδο που έχει βγει κάτι καλό όσο αφορά το θέμα των καυσίμων και των τιμών από την πανδημία του κοροναϊού. Και βέβαια, κύριε Κουμουλά, όσο διατηρούνται αυτές οι χαμηλές τιμές, είτε στο πετρέλαιο κίνησης, στην αμόλυβδη, στο πετρέλαιο θέρμανσης, ανεβαίνει και η ψυχολογία του καταναλωτικού κοινού. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε εμείς ως δημοσιογράφοι, εσείς μόνο ως επιχειρηματίας, αλλά πέρα το καταλάβει και η πολιτεία. Όταν έρχεται ένας πελάτης και βλέπει αυτή την τιμή σε οποιοδήποτε πρατήριο πάει, που σε γενικές γραμμές είναι χαμηλές οι τιμές, πραγματικά εκπλήσεται ευχάριστα. Νομίζω ότι αυτό είναι και ένα μήνυμα, όπως είπατε, προς την πολιτεία. Μπορούν να μειωθούν επιπλέον οι δασμοί, που είναι το 80-83%
των καυσίμων είναι δασμοί, όπως και στο πετρέλαιο θέρμανση, όπως και στα υγρά καύσιμα, όπως και στο πετρέλαιο κίνησης. Καταλαβαίνει και η πολιτεία ότι μέσα από αυτό το χαλασμό που έχει συμβεί λόγω της πανδημίας, ότι τα καύσιμα κινούνται και ο λόγος είναι ότι όταν έχεις χαμηλά καύσιμα, χαμηλές τιμές, ο κόσμος και βγαίνει έξω και κυκλοφορεί και εφοδιάζεται πιο εύκολα. Αλλιώς τα έβαζε 20 ευρώ πριν από ένα χρόνο, αλλιώς τα βάζει τώρα. Είναι η διαφορά τα 2-3 λίτρα στα 20 ευρώ. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά που και η ψυχολογία το αλλάζει και βόλτα θα κάνει και μαζί με αυτό θα σπαταλήσει και χρήματα αλλού. Θα πάει μια βόλτα, θα πιει και ένα καφέ. Μάλιστα. Αν έχει βενζίνη. Αν δεν έχει βενζίνη, δεν θα πάει βόλτα, δεν θα κάνει τίποτα. Κύριε Κουμουλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.